Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Καβαδά, τον κυπευτικό συνεταιρισμό Πρέβεζας, καθώς μια σημαντική έτσι, εξέλιξη, θετική εξέλιξη, είναι η εξαγωγή ντομάτας Πρεβέζης και στο Ντουμπάι. Καλημέρα σας, κύριε Καβαδά. Καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Καβαδά, με το, στον κυπευτικό συνεταιρισμό αυτό που τονίζετε και που και εσείς το προβάλλετε προς τα έξω είναι ότι από το 1946 κλείνει τα 70 χρόνια και φαίνεται ότι πλέον ανοίγει κι άλλος ένας δρόμος ακόμη. Νέοι ορίζοντες. Πραγματικά έχουμε κάνει μια προσπάθεια σοβαρή. Έχουμε δημιουργήσει μια συνεργασία με κάποιο άρρωγο επιχειρηματία. Μας βοήθησαν κάποιοι συνεργάτες στον ελληνικό χώρο και η πρεσβεία στο Ντουμπάι. Δημιουργήσαμε ένα, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα εξαγώγημο προϊόν και να δώσουμε μια υπεραξία και μια νέα ελπίδα στον τόπο και στους παραγωγούς οι οποίοι μοχθούν καθημερινά στις εργασίες τους. Καταλάβαινε, είναι μια σκληρή δουλειά για ευρωπαϊκή δουλειά. Αυτή η δουλειά την ξεκινήσαμε σιγά σιγά. Απέβωσε καρπούς. Είμαστε ήδη σήμερα γίνεται κάτι από τη φόρτωση. Και όλα δείχνουν ότι θα αναπτυχθεί και θα καρποφορήσει και σε άλλα προϊόντα και σε άλλα, και σε άλλα είδη προϊόντων του τόπου μας. Υπάρχει ενδιαφέρον για ψάρια, υπάρχει για άλλα προϊόντα κυπευτικά κτλ. Θα δούμε και ποια άλλα προϊόντα θα εντάξουμε μέσα στα εξαγωγικά προϊόντα. Για τα προκυπευτικά, τα δικά μας. Ας ξεκινήσουμε από την ντομάτα. Ποιοτικά, θέλω να μας πείτε λίγο ποιοτικά συγκριτικά με άλλα προϊόντα και ελληνικά, αν θέλετε, και του εξωτερικού. Γιατί πολλές φορές πάει κόσμο στο Μανάβικο και παίρνει ξένα προϊόντα. Ποιοτικά, σε τι επίπεδο βρίσκεται? Εντάξει, εμείς έχουμε δημιουργήσει στο κυπευτικό συνεταιρισμό μια ιδιαίτερη αξία. Χρησιμοποίησαμε ποικιλίες με ιδιαίτερη γευστική αξία και προσπαθούμε να κατακτήσουμε πάλι μια θέση που αρμόζει στην ντομάτα της Πρέβεζας, να δώσουμε κάποια άλλα στάνταρ γευστικά τουλάχιστον, ούτως ώστε να γίνει πάλι ένα αναπόσπαστο κομμάτι η προμήθεια ντομάτας από την Πρέβεζα στο τραπέζι του καταναλωτή. Είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Προσπαθούμε να βάλουμε στάνταρ στο εξαγώγημο προϊόν, να δημιουργήσουμε ένα υψηλής αξίας εξαγώγημο προϊόν. Σιγά σιγά θα γίνει, προβλήματα υπάρχουν. Εντάξει, πρέπει να πείσουμε και τον κόσμο και τους παραγωγούς. Προβλήματα από φορείς ή προβλήματα τα οποία είναι? Όχι, προβλήματα όχι από φορείς, προβλήματα από τις ποικιλίες που καλλιεργούμε, οι οποίες δεν είναι το απόλυτο αυτό που χρειάζεται για να. Καταλάβατε, πρέπει να μεταβληθεί λίγο αυτή η κατάσταση. Ωραία. Να προχωρήσουμε σε άλλα είδη και σε άλλες ποικιλίες που ζητάνε οι ευρωπαϊκές, αλλά και γιατί εξάγουμε και στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να το ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι που δεν το γνωρίζουμε ότι έτσι έχουμε ένα προϊόν το οποίο εξάγεται και στην Ευρώπη και στον Ντουμπάι και ανοίγουν και καινούριες αγορές. Και μας είπατε κιόλας ότι έτσι ανοίγει και ένας δρόμος για να γίνει εξαγωγή και άλλων προϊόντων από την περιοχή μας. Σαφέστατα. Σε πολλά είδη κυπευτικών είμαστε ήδη σε διαπραγματεύσεις. Πιπεριές, να σας πω συγκεκριμένα. Και άλλα είδη. Πολλά. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις τώρα. Θα τα δούμε τι θα καρποφορήσει. Μακάρι να καρποφορήσει. Και ζητάμε και από την περιοχή μας να βοηθήσουμε και άλλους επιχειρηματίες κτλ. Να ενταχθούν σε μια λογική στην οποία να προωθήσουμε ήδη έξω από το κυπευτικό και να αναπτύξουμε την οικονομία του τόπου μας. Μάλιστα. Αυτή η προσπάθειά μας. Έχουμε μια εμπειρία σοβαρή στον χώρο. Είναι πολλά τα χρόνια. Από γενιά σε γενιά καταλαβαίνετε ότι κατακτήσαμε μια εμπειρία. Ο κάθε επόμενος κληρονομεί μια εμπειρία. Καταλαβαίνετε. Είναι ένα θέμα το οποίο και αυτό ότι ο κυπευτικός συνεταιρισμός είναι 70 χρόνια πλέον. Μετράει 70 χρόνια που σημαίνει ότι έχετε τη γνώση, την τεχνογνωσία, έχετε όλο αυτό που λέτε. Από γενιά σε γενιά πλέον γνωρίζετε και βελτιώνετε τα προϊόντα. Ακριβώς. Και κατακτούμε και μια λειτουργία. Καταλαβαίνετε. Η εμπειρία είναι ένα σοβαρό πράγμα στον χώρο και τα διεθνή στάνταρ αυτά που απαιτούν πλέον οι αγορές καταλαβαίνετε ότι πλέον τα έχουμε αφουγκραστεί. Ξέρουμε πού πρέπει να πάμε. Μάλιστα. Και πόσο, σε ποια σημεία πρέπει να βελτιωθούμε. Μάλιστα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Πέστε μου. Να σας ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε ενημέρωση. Να πείτε κάτι άλλο. Όχι, θέλω να ξέρουν οι. Την ελληνική αγορά και τους ντόπιους καταναλωτές θα πω στους Έλληνες ότι η Πρέβεζα σιγά σιγά τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον γίνεται μια προσπάθεια να ξαναβάλει πολύ σοβαρά, είχε υποβαθμιστεί πολύ το προϊόν της και πλέον προσπαθεί και το πετυχαίνει πιστεύω σιγά σιγά να αναβαθμίσει τη γευστική αξία του προϊόντος και να κάνει ένα προϊόν στην εσωτερική κατανάλωση
που το απαξίωνε ο κόσμος, όπως προείπατε και εσείς, και έπαιρνε εισαγόμενες ντομάτες. Mm-hmm. Να ξαναφτιάξουμε πάλι λοιπόν ένα αξιόλογο προϊόν που ο Έλληνας να το θεωρεί άξιο στην τιμή που το πληρώνει. Δηλαδή ότι αξίζει τα χρήματά του. Mm-hmm. Για να το πάρει και να το έχει, να το προσφέρει στο τραπέζι του, στην οικογένειά του. Mm-hmm. Οπότε και οι πολίτες, ό,τι μπορούν να στηρίξουν και αυτοί με τη σειρά τους. Πρέπει να στηρίξουν και αυτοί με τη σειρά τους και η παραγωγή θα πρέπει να από τη δικιά τους πλευρά, θα πρέπει και η παραγωγή να συμπεριληφθούν με εμάς όσο μπορούν περισσότερο και να τους δώσουμε κατευθύνσεις όσο μπορούν για διέργειά τους, άσχετα αν συνεργάζονται με εμάς ή όχι. Μάλιστα. Να κρατήσουμε ψηλά την ποιότητα και το επίπεδο προϊόντων. Εμείς έχουμε και ένα προσφωτάκι μας, αυτό είναι ότι η γεύση και η ποιότητα που έγινε ιστορία. Δηλαδή αυτό λέμε στον κόσμο. Ωραία. Αυτό κατακτήσαμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καφέρα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά.